Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Κυψέλης τελέστηκαν τα εγγένεια του Πνευματικού του Κέντρου. Ο ναός τελεί υπό την άμεση πνευματική και διοικητική δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και λειτουργεί ως μετόχη του. Ο Μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος ο Δεύτερος προσήλθε στον Ιερό Ναό και παρέστη συμπροσευχόμενος από του Ιερού Βήματος κατά την τελεστήσα Θεία Λειτουργία. Στο Ιερό, παρίστατο και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γουινέας Γεώργιος, πλαισιωμένος από πλήθος ιερέων. Μετά το πέρας της λειτουργίας τελέστηκαν τα εγγένεια του Πνευματικού Κέντρου που βρίσκεται πίσω μας, το οποίο έχει γίνει με χορηγία της κυρίας Σοφιανού Μπελεφάντη Εκατερίνης. Ο Πατριάρχης Θεόδωρος την αποκάλεσε αρχόντισά του και ευεργέτιδα του Πατριαρχικού Θρόνου Αλεξανδρίας. Ζω στο εξωτερικό, έτσι 25 χρόνια, και πάντα λέω ότι οι Έλληνες του εξωτερικού προσπαθούμε να σώζουμε την Ελλάδα σε δύσκολες στιγμές. Και έτσι ένα βράδυ που δεν μπορούσα να κοιμηθώ λίγο, σκέφτηκα ότι τι να κάνω, είχα συναντήσει τον Πατριάρχη, ήθελε να ανακαινήσει και πήγα και τον βρήκα και του λέω θέλετε το γραφείο σας ή το αρχονταρίκι. Μου λέει το αρχονταρίκι. Και μέσα σε λίγους μήνες το όνειρό μας έγινε πραγματικότητα. Στην εκδήλωση των εγγενείων παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εξωτερικών και αρμόδιος για τον απόδημο ελληνισμό κ. Τέρενς Κουίκ, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Καΐρου κ. Χρήστος Καβαλής και ο πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Αιγυπτιωτών κ. Κώστας Μιχαηλίδης, καθώς και πλήθος κόσμου. Μία από τις πρώτες προτεραιότητες, όπως έχω δεσμευτεί, στην θέση του Υφυπουργού και αρμόδιου για τα θέματα του απόδημου ελληνισμού, είναι η Αφρικανική Ήπειρος. Χάρηκα που βρέθηκα στα γενέθλια του Πατριάρχη Αλεξανδρίας έναν καλό φίλο και όχι απλά τον προκαθήμενο της Αλεξανδριανής Εκκλησίας, το αργότερο μέχρι τα Χριστούγεννα, μαζί με τον αρμόδιο για τα εκκλησιαστικά θέματα συνάδελφό μου Υφυπουργό Γένια Μανατίδη, θα τον επισκεφθούμε στην έδρα του Πατριαρχείου στην Αλεξάνδρεια, ώστε τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά να κάνω το σχεδιασμό του οδηπορικού που πρέπει να τον κάνω στον ελληνισμό των αφρικανικών χωρών. Ο Πατριάρχης μίλησε για τους αγώνες του Πατριαρχείου και απευθυνόμενος στον κόσμο είπε «Αιγυπτιώτες αδέλφια μου, παιδιά μου, αυτό το αρχονταρίκι είναι μια γωνιά για εκείνους που αγαπώ και σέβομαι. Είναι ένας φάρος αγάπης». Η Εκκλησία μας τώρα και 80 χρόνια κάνει αυτές τις ιεραποστολές. Σήμερα γενιάζουμε αυτό το αρχονταρίκι που μας έκανε η κυρία Σοφιανού και όπως στην Αφρική, εκεί βέβαια στις Καλύβες, όχι τόσο ωραία εδώ, δεχόμεθα όλους τους ανθρώπους, αυτή είναι η ευχή μου, είπα στον Σεβασμότατο Γεώργιο, πάντα η πόρτα να είναι ανοιχτή και πάντα οι άνθρωποι να βρίσκουν μια όντως κυψέλη αγάπης, τα παιδιά που θα μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, ξένες γλώσσες κάτω, η μεγάλη αίθουσα, το αμφιθέατρο, που θα έρχονται και άλλες οργανώσεις, σωματεία να κάνουν διάφορες εκδηλώσεις, που είναι πράγμα που θα μας κάνει να βλέπουμε ένας πρόσωπο με πρόσωπο τον άλλον. Αυτός είναι ο παράδεισος, να μπορείς να βλέπεις τα μάτια του συνάνθρωπό σου.